Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παναγάκης έχει το λόγο και μετά η κυρία Δέδε και ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω να είστε λίγο εναλλακτικοί στον χρόνο, γιατί εμείς οι Πρόεδροι, οι κουλαστικοί στον χρόνο, γιατί εμείς οι Πρόεδροι βγαίνουμε μια φορά στο τόσο. Τα δύο λεπτά θα σας τα δώσω τρία. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να είστε τυπικοί στα ραντεβού σας. Δεν μπορεί να μας κλείνετε ραντεβού και να μας αγνοείτε. Σας περιμέναμε δύο Πρόεδροι. Μας είπατε το ξεχάσατε. Μας κλείνετε ραντεβού την άλλη μέρα, ακούσατε την καθυστέρηση μιας ώρας. Πιστεύω να... Πότε είχαμε ραντεβού και σε ξεχάσατε. Είχαμε ραντεβού και το... Πότε σε ξεχάσατε. Το ξεχάσατε. Θα τα πούμε κατηδία. Είχατε ραντεβού και το ξεχάσατε. Έτσι δεν είναι. Μας αγνοήσατε. Κύριε Παναγάκη, προχωρήστε. Ναι, θέλω να πω ότι η Χρύσα θα είναι. Προχωρήστε. Η Χρύσα θα είναι το μεγαλύτερο χωριό σε έκταση στο Μεγαλονία. Παρακαλώ λίγο ησυχία, δεν ακούγεται ο Πρόεδρος. Η Χρύσα θα είναι το μεγαλύτερο χωριό σε έκταση στο νομό Λακωνίας. Και έχει επικίνδυνοτητα και έχει μέγιστη επικίνδυνοτητα για πυρκαγιές. Είναι ορεινό χωριό. Έχουμε τρία πυροσβεστικά τα οποία είναι άχρηστα, δεν λειτουργούν. Έχουμε απευθυνθεί στον κύριο Αντιδήμαρχο της Πολιτικής Προστασίας και για το πυροφυλάκιο. Πρέπει να ενεργήσει τάχιστα και να έρθουν τα μηχανήματα να καθαρίσουν τους δρόμους. Αλλά δεν ήρθα σήμερα γι' αυτό. Εδώ έχω ένα έγγραφο την κυρία Δεδοδήμου 28/11/21. Παρέλαβε τα έργα ο κύριος Κανελάκης. Τα ασφαλτικά της Χρύσαφας από 28/11/21. Στις τεχνικές υπηρεσίες προχθές μας είπαν ότι έπρεπε σε 3 μήνες να έχει υπογράψει. Πάμε στον 7ο μήνα, του ζητηθήκανε κάτι χαρτιά του ανθρώπου, τα πήγε και πάμε στον 7ο μήνα και δεν έχει υπογράψει ακόμα. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Εν τω μεταξύ, η πλατεία των Χρυσάφων είναι σε πλήρη συσκότηση. Έχει γίνει μελέτη εδώ και 6-7 μήνες, κολλιόμαστε πάλι στις τεχνικές υπηρεσίες. Τρίτον, έχουμε ένα άλλο σοβαρό θέμα ακόμα, την αίθουσα εκδηλώσεων της Χρύσαφας. Ανακαίνιση κύριος Βαλιώτης. 2,5 χρόνια. Δεν έχει παραλυθεί αυτό το έργο. Θα παραλυθεί, δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Αν δεν με απαντάει μη μου, ο κύριος Κανακάκος είναι στην Επιτροπή Παραλαβής. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Τι μένει γενέστε. Έχουν περάσει υδραυλικά χωρίς το κτίριο να έχει νερό. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να συνδέσουμε. Μπορούμε να συνδέσουμε. Τεχνικές υπηρεσίες μας είπαν ότι αν συνδέσετε ενδέχεται να πλημμυρίσει. Τι θα κάνουμε, κυρία Πρόεδρε. Τουαλέτες δεν έχουν βόθρο. Εντάξει, βόθρο μπορεί να τα παλέψουμε να βάλουμε. Το έργο αυτό θα παραλυθεί. Είναι 2,5 χρόνια. Εγώ περιμένω να απαντήσω 2 μέρες. Τη Δευτέρα στον κύριο εισαγγελέα με μηνυτήρια αναφορά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγάκη. Η κυρία Δέδε έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η 5η φορά που βγαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ίδιο λόγο. Μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν το ακούει κανένας. Κύριε Δήμαρχε, υπευθύνομαι σε εσάς. Εγώ αύριο το πρωί θα σας παραδώσω τα κλειδιά από το κοινοτικό πηγάδι και βρέστε εσείς λύση πώς θα ποτίσει ο κόσμος. Το πηγάδι το βάλαμε μπρος, μέσα σε 2 ώρες σταμάτησε 5 φορές. Με διαβεβαιώσαν από πέρσι το Σεπτέμβριο το πηγάδι θα ήταν έτοιμο. Είναι στα ίδια χάλια και χειρότερα. Εγώ δεν μπορώ να αντέξω τον κόσμο, ούτε μπορώ χωρίς υδρονομία να διαχειριστώ την κατάσταση αυτή. Σεβάστηκα το γεγονός το Πάσχα ότι είχα το πρόβλημα με τα σκουπίδια και πλήρωσα τη τσέπη με εργάτες να καθαρίσω το χωριό. Αυτό συνεχίζω να κάνω μέχρι και σήμερα. Για να βοηθήσουμε όλοι. Δεν βλέπω όμως καμία ανταπόκριση στα βασικά θέματα. Αυτή τη στιγμή η κεντρική δρόμη του χωριού είναι σε άθλια κατάσταση. Η αγροτική το ίδιο. Μίλησα με την κυρία Ζαχαράκη, μου είπε θα πάνε τα μηχανήματα πρώτα στον Πάρνα. Φανταστείτε πότε θα έρθουν σε εμάς, όταν θα έχουν πιάσει πυρκαγιές. Στο γήπεδο δίπλα υπάρχουν καλλιέργειες με θερμοκήπια και πεφτικά και πορτοκαλιές και ελιές. Αυτή τη στιγμή έχει 2 μέτρα χορτάρι και θέλω μία απάντηση στον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού για ποιο λόγο μας έφερε αυτά τα χώματα εκεί, τα οποία έχει γίνει αυτό το χάλι. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Δεν έχω ούτε κοντάρι να αλλάξω τις λάπες. Προσπαθώ μόνη μου, κόβω ακόμα και χορτάρια και έχω με ένα κοντάρι από σιδεροσωλήνες που δεν ξέρω από ποια κοινότητα μπορεί να είναι
Έχω απευθυνθεί 100 φορές να μου δώσουν ένα κοντάρι και δεν μπορούν το κι αυτό. Άμα δεν μπορείτε, να μας πείτε να αγοράσουμε κι αυτά. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση. Αύριο το πρωί θα παραλάβετε κλειδιά και διαχειριστείτε κάποιος από το Δήμο πώς θα λειτουργήσει το πηγάδι. Ευχαριστώ πολύ.